Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Μια ακόμη εκπομπή στην οποία θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και έχουμε μαζί μας σήμερα καλεσμένη την goalkeeper του αθλητικού ομίλου Τραχώνων Αλίμου, η οποία μετέχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών, την Τόνια Βαρβαροπούλου. Τόνια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τόνια, να σε ρωτήσω πρώτον πώς και αποφάσισες έτσι να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και όχι με κάποιο άλλο άθλημα. Έπαιζα πάρα πολύ μικρή με τα παιδιά από το σχολείο και ο πατέρας μου έπαιζε τερματοφύλακας παλιά, οπότε ξεκίνησα κι εγώ. Άρα τερματοφύλακας, ναι. Λόγω και του πατέρα σου. Ναι, ναι. Και πώς είναι έτσι η θέση του τερματοφύλακα, πώς... Είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει πάρα πολύ δουλειά και πρέπει καθημερινά να προσπαθείς για να πετύχεις και να φτάσεις όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να μην παίζεις μέσα να τρέχεις, αλλά σώνεις την ομάδα σου. Τι συμβουλές σου έδωσε ο πατέρας σου, ο Γιάννης Βαρβαρόπουλος, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του γυναικείου τμήματος του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων? Με βοήθησε και μου έχει κάνει πολλές προπονήσεις και πάντα με στηρίζει για αυτό που κάνω. Οπότε και μόνο που τον έχω δίπλα μου, με βοηθάει. Είσαι 17 χρονών. Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο, πόσα χρόνια... Ασχολούμαι από όταν ήμουν 10 χρονών. Ξεκίνησα από την Αθηναϊκή Άγιο Δημητρίου. Ξεκίνησες ως τερματοφύλακας? Ναι, ως τερματοφύλακας. Και τώρα παίζω στους Τράχωνες, Αλίμου. Την προηγούμενη σεζόν βοήθησες και εσύ έτσι για την άνοδο της ομάδας. Ναι. Έφαγα μόνο ένα γκολ. Μόνο ένα γκολ. Και καταφέραμε να ανέβουμε στη Β' Εθνική. Μετά από μεγάλη προσπάθεια. Εσύ έβαλες μόνο ένα γκολ, Κινάγια έβαλε 19 γκολ. Πώς είναι στην προπόνηση με την Άγια, υπάρχει έτσι μια κόντρα, μια πλάκα? Υπάρχει σίγουρα πλάκα και έχουμε δέσει και εξαιτίας της ηλικίας που είμαστε πάρα πολύ κοντά ηλικιακά, οπότε είμαστε μια χαρά. Πώς ήταν η προηγούμενη σεζόν και το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας και η άνοδος της ομάδας, πώς το βιώσατε όλοι σας? Ήταν δύσκολο, αλλά με προσπάθεια και κόπο και είχαμε υψηλούς στόχους ως ομάδα και τα καταφέραμε όλες μαζί. Πώς νιώθεις όταν σουτάρει μια αντίπαλη παίκτρια και εσύ αποκρούεις τη... Σίγουρα μέχρι να σουτάρει έχεις το άγχος, μη δεχτείς γκολ, αλλά όταν αποκρούς την μπάλα νιώθεις ότι έχεις σώσει ολόκληρη την ομάδα σου. Όταν σουτάρει και η μπάλα πάει στο δοκάρι? Εκεί απλά μένει στην αρχή, αλλά μετά νιώθεις ευτυχισμένη εισαγωγικά που δεν έφαγες γκολ. Και σίγουρα η πιο δυσάρεστη στιγμή είναι όταν δέχεσαι το τέρμα, έτσι? Ναι, αλλά όταν δουλεύεις την ψυχολογία σου, μετά από κάποια στιγμή έχεις σκεφτεί και έχεις καταλάβει μέσα σου ότι είναι ένα γκολ, μπορείς να βάλεις άλλα δύο και παραπάνω. Πάντως, η άμεση βοηθή σου ουσιαστικά είναι η αμυντική γραμμή, έτσι? Ναι. Όταν και η άμυνα είναι καλή, έτσι... Σίγουρα αυτό μετράει πάρα πολύ και έχω δέσει πάρα πολύ καλά και με τις τέσσερις αμυντικούς που έχουμε, οπότε είμαι μια χαρά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πες μου έτσι δύο λόγια. Η προπονήτριά σου είναι η κυρία Λικούδη. Ναι. Πώς είναι η συνεργασία σου με την coach? Είναι πάρα πολύ καλή. Την ξέρω από τότε που έχω αρχίσει την μπάλα, οπότε το κλίμα μεταξύ μας είναι μια χαρά και δεν υπάρχει αμηχανία. Να νιώθω κάπως απομακρυσμένη από τον coach. Και σίγουρα μέσα στην προπόνηση με βοηθάει να γίνω όσο το δυνατόν καλύτερη. Φέτος ξεκινήσατε κανονικά προετοιμασία, έτσι? Ναι, προλάβαμε μόνο την προετοιμασία, όμως... Παίξατε και κάποια φιλικά παιχνίδια. Παίξαμε, ναι. Mm-hmm. Αλλά πριν να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, κλείσαμε λόγω του κορονοϊού.
Εσύ θέλεις να ξαναρχίσουν οι προπονήσεις, έτσι, να ξαναέρχεσαι. Ναι, θέλω, γιατί αρχικά θα βλέπω τις συμπαίκτριές μου και μόνο αυτό σου δίνει την αίσθηση ότι αρχίζεις και κάνεις κάτι πέρα από το να είσαι σε ένα σπίτι. Και σίγουρα θα αθλούμε. Οι φίλες σου, οι συμπαίκτριές σου, τι σου λένε? Θέλουν και αυτές να αρχίσουν οι προπονήσεις? Όλες θέλουμε να αρχίσουμε, γιατί είναι κάτι που είχαμε σχεδόν καθημερινά. Και τώρα το να χάνεσαι από μια ομάδα και να είσαι κλεισμένος στο σπίτι δεν είναι και το καλύτερο. Πηγαίνεις σε τρίτη λυκείου? Ναι. Οι συμμαθητές σου, τα αγόρια, που ξέρουν ότι η Τόνια Βαρβαροπούλου είναι τερματοφύλακας, παίζει ποδόσφαιρο σε ποδοσφαιρική ομάδα, τι σου λένε, πώς αντιδρούνε? Εντάξει, σίγουρα ακούγεται κάπως, ειδικά στα αγόρια, του να παίζει ένα κορίτσι ποδόσφαιρο, όμως πλέον το έχουν συνηθίσει και χαίρονται. Και οι φίλες σου, οι συμμαθήτριές σου, όχι οι φίλες σου μέσα από το ποδόσφαιρο, εκτός ποδοσφαίρου? Έρχονται και με βλέπουνε και μου κάνουν κερκίδα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό που τις έχω δίπλα μου. Ποια είναι η αντίδραση από τους άντρες όταν βλέπουν μια κοπέλα να παίζει ποδόσφαιρο? Επειδή ζούμε στην Ελλάδα, η αντίδραση των αντρών ακόμα δεν είναι ότι θα δουν μια κοπέλα και θα πούνε «Α, απλά παίζει ποδόσφαιρο». Το κοιτάνε κάπως περίεργα. Αλλά πλέον αρχίζουν και το συνηθίζουν. Έρχεται κόσμος να σας παρακολουθήσει, βέβαια σε κανονικές συνθήκες? Ναι, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και έχουμε κερκίδα και είναι ό,τι καλύτερο. Και πώς είναι η συνεργασία σου έτσι με, γενικά στο σύλλογο, με τον, στον Αθλητικό Όμιλο Τραχώνων? Είσαι ευχαριστημένη από την όλη? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γιατί έχουμε δέσει όλα τα κορίτσια μαζί και είμαστε όλες μια ομάδα. Λοιπόν, αν μπορείς έτσι να μου παρουσιάσεις την γυναική ομάδα του Αθλητικού Όμιλου Τραχώνων, εκτός από σένα, είναι και κάποια άλλη τερματοφύλακας? Αυτή τη στιγμή όχι. Στην άμυνα? Στην άμυνα είναι η Πέννη Ρεπάνη, η Ειρήνη Παπαϊορδάνου, η Σοφία Ανδρή Γιαννάκη. Στην επίθεση, στο κέντρο, στο στα χαφ? Κέντρο είναι η Ιωάννα Γίου, η Μαρία Φράγκου, η Μαριτίνα Κατσίνη. Και στην επίθεση έχουμε την Άγια Βενιαμίν. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα 25, αλλά έχουμε και κορίτσια από 13 χρονών. Οι έμπειρες παίκτριες ποιες είναι, Τόνια? Είναι η Πέννη Ρεπάνη, η Μαρία Φράγκου που έχει παίξει και σε Champions League και η Ιωάννα Αγίου. Η αρχηγός της ομάδας? Η Μαρία Φράγκου και η Βασιλεία. Και η πιο νεαρή παίκτρια που αγωνίζεται ως βασική είναι Νομίζω είναι η Νάγια. Η Νάγια Βενιαμίν, ναι. Έτσι. Και οι υπόλοιπες ηλικίες είναι 17, 16. Είναι 16, 17, 20, 30. Ποιον τερματοφύλακα θαυμάζεις, έτσι, έχεις κάποιο πρότυπο? Ως πρότυπο έχω τον Νόιερ. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό που κάνει και έχω πάει να το δω και μου άρεσε. Έλληνα τερματοφύλακα έχεις κάποιο? Είχα τον Μπάρκα που έπαιζε στην ΑΕΚ. Αγαπημένη σου ομάδα? ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ, έτσι. Παρακολουθείς έτσι σε ένα πρωταθλήματα, άλλους αγώνες ποδοσφαίρου? Ναι, παρακολουθώ, απλά τώρα λόγω πανελληνίων δεν έχω το χρόνο. Τι θέλεις να σπουδάσεις, τι σου αρέσει? Θέλω να περάσω αστυνομία. Α, ωραία. Και το ποδόσφαιρο θα το συνεχίσεις, έτσι? Εννοείται, θα το συνεχίσω όσο μπορώ, εννοείται. Και θα δούμε. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο αυτά τα χρόνια που αγωνίζεσαι? Έχω κερδίσει σίγουρα πειθαρχία, σεβασμό, να έχω υψηλούς στόχους για μένα και να ξέρω τι μπορώ να πετύχω. Και σίγουρα και φιλίες, έτσι? Εννοείται αυτό. Και πώς αισθάνεσαι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να έρθεις στο γήπεδο και να είσαι στην προπόνηση ή σε κάποιον αγώνα?
Σου έχει λείψει? Μου έχει λείψει πάρα πολύ και σίγουρα το να είμαστε κλεισμένοι μέσα λόγω κορονοϊού δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και απλά προσπαθώ μόνιμο όσο το δυνατόν να προπονούμε για να κρατήσω τη φυσική κατάσταση. Ποιο είναι, πιστεύεις, το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Ποια εικόνα έχει σχηματίσει? Για μένα είναι πάρα πολύ χαμηλή και σιγά σιγά πλέον αρχίζει και αναβαθμίζεται. Απλά για να φτάσουμε τα στάντερ που έχει το εξωτερικό είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα. Ποια είναι τα προβλήματα, πιστεύεις, που υπάρχουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Σίγουρα το ότι δεν υπάρχει το κλίμα μεταξύ των ομάδων να είναι δεμένες όλες και να μπορούν να βοηθήσουν όλες για να αναβαθμιστεί. Και τα γήπεδα. Τώρα, την προηγούμενη σεζόν, ποιες άλλες ομάδες έτσι ξεχώρισαν, ποιες άλλες ήταν μαζί σας στο κυνήγι της ανόδου? Ήταν η Σύρος, που είχαμε διαφορά νομίζω 2 βαθμούς και ήταν πάρα πολύ καλή. Ποιο άλλο ταξίδι έχεις κάνει έτσι με την ομάδα? Έχεις πάει στη Σύρο, έτσι? Σύρο, Μύκονο, αυτά. Και είναι ωραία έτσι όταν πάτε με ναι, μια... Ναι, είναι ωραία, απλά είναι κούραση από το καράβι που έχουμε. Πάντως είναι σαν έτσι, σαν εκδρομή ναι, το... Ναι, είναι, ξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα. Και η διοίκηση, ο πατέρας σου τώρα δεν μας ακούει, είναι εντάξει δίπλα σας? Ναι, είναι δίπλα μας, μας βοηθάνε πάρα πολύ και είναι... Εδώ και μας στηρίζουν σε κάθε προπόνηση. Άρα δεν υπάρχουν παράπονα. Όχι, όχι. Τώρα, τι πιστεύεις, ότι φέτος θα αρχίσουν οι προπονήσεις? Δώσανε το πράσινο φως μόνο για τις ομάδες της Α Εθνικής Γυναικών. Περιμένω μήπως και αρχίσουμε τις προπονήσεις τουλάχιστον, να αποκτήσουμε πάλι την επαφή που είχαμε με την μπάλα και τη φυσική μας κατάσταση. Τώρα για αγώνες δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν. Και την περσινή σεζόν, ολόκληρη σεζόν, δέχθηκες μόνο ένα τέρμα. Σε ποιο παιχνίδι ήτανε? Στη Σύρο. Όταν πέσαμε εκεί. Πώς αισθάνεται μια τερματοφύλακας όταν στο πέναλτι? Σίγουρα το πέναλτι είναι η πιο δύσκολη στιγμή για σένα. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ξέρεις που θα βαρέσει η άλλη και απλά εκείνη την ώρα προσπαθείς να σκεφτείς πού θα πέσεις, από ποια μεριά θα ρίξει. Πώς αισθάνεσαι όταν έρχεται μια παίκτρια και είναι τέτ-α-τέτ μαζί σου, αντιμέτωπη με σένα, ας πούμε? Αισθάνομαι πάρα πολύ σίγουρη για μένα και είναι η στιγμή που δίνω το 110% και θα κάνω ό,τι καλύτερο χρειαστεί εκείνης. Εάν σου έλεγα να μου πεις ποια είναι οι βεντέτες του ΑΟ Τραχώνων, οι φίρμες, ποιες είναι, ποια είναι τα κορίτσια, οι βεντέτες? Οι φίρμες, τα ονόματα, τα γνωστά. Σίγουρα είναι η Μαρία Φράγκου, η Νάγια Βενιαμίν που είναι η πρώτη σκόρερ της ομάδας μας. Αυτές. Στην προπόνηση έχεις κάνει απόκρουση στην Άγια ή σου έχει βάλει τέρμα η Νάγια? Έχουν γίνει και τα δύο, αλλά όταν γίνεται έχει πάρα πολύ πλάκα και γελάμε. Ωραία. Τώρα θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της goalkeeper του ΑΟ Τραχώνων, της Τόνια Βαρβαροπούλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες να τους πεις, Τόνια? Εννοείται τα κορίτσια από πολύ μικρή ηλικία να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε και να πεισμώσουν ακόμα περισσότερο γιατί έχει μέλλον. Θα προέτρεπες κορίτσια να έρθουν στο ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουν το ποδόσφαιρο? Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο γιατί ειδικά είναι σε ανοιχτό χώρο και έχεις και επαφή με άλλα άτομα που δεν τα γνώριζες και μπορεί να μην τα έχεις γνωρίσει και ποτέ. Και απλά το να είσαι με άλλα άτομα και να δένεσαι ως μια ομάδα σου δίνει στοιχεία για να βγεις σε καλύτερο άτομο στην κοινωνία. Ωραία. Τόνια, σε ευχαριστώ. Σας πάντα ευχαριστώ επιτυχίες. Πολύ. Να αποκρούεις πάντα. Ευχαριστώ. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.